Λίγο πιο πριν, Γιώργο, έβαλα ένα βίντεο το οποίο θεωρείται σημαντικό, γιατί ήταν ιστορική μέρα χθεσινή για τον Δήμο Κορινθίων γενικότερα. Ενημερώθηκα όμως ότι, και μου κακοφαίνεται λίγο, γιατί εγώ εργάζομαι, είμαι στο δυναμικό του Ηλέκτρα, όπως είσαι και εσύ. Μου κακοφαίνεται όταν μαθαίνω λίγο πιο πριν ότι σε συνέντευξη τύπου ο Ηλέκτρα είναι εκτός. Σε συνέντευξη τύπου που δίνει ο Δήμαρχος, χθες έδωσε, και κάλεσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τώρα μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Ηλέκτρα είναι εκτός. Εγώ το θεωρώ λίγο σκανδαλώδες, έως πολύ σκανδαλώδες αυτό, και πήρα το OK από την διεύθυνση του σταθμού, από τον κύριο Γκριεμπάρδη, να το σχολιάσουμε λίγο. Γιατί αυτό? Εσύ που είσαι εδώ, που τα βλέπεις, που είσαι πιο κοντά στα τεκτενόμενα. Εγώ είμαι λίγο πιο μακριά, είμαι ξυλόκαστρο, έτσι. Εδώ έρχομαι για λίγο να κάνω την εκπομπή μου και αυτά. Πού μπορεί να οφείλεται κάτι τέτοιο? Μπορείς να βγάλεις. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν μερικές περιπτώσεις ανθρώπων με τους οποίους δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος. Καταρχήν, μάλλον κάτσε να τα πιάσουμε από την αρχή, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί, και μετά να ψάξουμε να βρούμε και τις αιτίες ενδεχομένως. Λοιπόν, εμείς από την πρώτη μέρα που άνοιξε η τηλεόραση του Ηλέκτρα, πηγαίνουμε σταθερά σε οποιαδήποτε πρόσκληση λαμβάνουμε για συνέντευξη τύπου, ό,τι αφορά τον πιο μικρό πολιτιστικό σύλλογο και αθλητικό σύλλογο, μέχρι τον Δήμαρχο, τους βουλευτές, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη και όλους αυτούς. Mm-hmm. Δεν λείψαμε ποτέ από καμία. Ειδικά από τις συνεντεύξεις του Δημάρχου Κορινθίων, πηγαίναμε πάντα σταθερά και αδιάλειπτα. Μπορώ να σου πω ότι όσο καιρό κάνω εγώ, έχω την ευθύνη του Δελτίου Ειδήσεων, δεν υπήρξε μόνο μία φορά που δεν πήγαμε, διότι έχει και το άλλο το κακό. Ο Δήμαρχος παίρνει τηλέφωνο μισή ώρα πριν τη συνέντευξη και λέει σε μισή ώρα στο γραφείο συνέντευξη. Γιατί μπορεί να έχουμε κανονίσει κάτι. Εμείς ήμασταν εκείνη την περίοδο στο Βέλο και δεν μπορούσαμε φυσικά να πάμε να φύγουμε από συμφωνημένο ραντεβού. Παρόλο που άλλες φορές το έχουμε κάνει. Έχουμε φύγει από συμφωνημένα ραντεβού για να πάμε στη συνέντευξη, διότι σχεδόν πάντα είναι κάτι το οποίο έχει μια σημασία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε λείψει ποτέ, με βρήκε κάποια στιγμή ο Δήμαρχος σε εκδήλωση έξω, σε δημόσιο χώρο. Και έκανε παράπονο ότι δεν πάμε στις συνεντεύξεις του και δεν παίζουμε τις συνεντεύξεις του. Του εξήγησα ότι το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το παίζουμε ή δεν παίζουμε τις συνεντεύξεις είναι πολύ προσωπικό. Και αυτό το λέω διότι, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά από την εμπειρία σου, οι περισσότεροι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες εδώ έχουν το συνήθειο, όταν κάνουν μια συνέντευξη, να κρατάει αυτή η συνέντευξη μισή ώρα με τρία τέταρτα, γιατί έχουν να πούν πολλά ή γιατί πέφτουν πολλές ερωτήσεις. Ο καθένας από εμάς κάνει τη δική του ερώτηση. Επίσης, πολύ καλά γνωρίζει από την εμπειρία σου ότι στον περιορισμένο χρόνο ενός δελτίου ειδήσεων είναι αδύνατον και είναι προφανώς αντιδημοσιογραφικό και αντιδεοντολογικό να πεις ολόκληρη συνέντευξη. Εννοείται. Άρα, ο κάθε δημοσιογράφος επιλέγει κάποια αποσπάσματα που κατά την κρίση του θεωρεί ότι είναι σημαντικά και τα συμπυκνώνει για να μπορέσει να αποδώσει το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης. Να σε διακόψω εδώ. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί άρχοντες, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου. Γιατί η συνέντευξη τύπου μπορεί να κρατήσει μισή ώρα. Και είναι ανορθόδοξο, έτσι, να βάζουμε μισή ώρα στο δελτίο. Έτσι. Το δελτίο δεν μπορεί να βάλει στο θέμα πάνω από τρία λεπτά. Έτσι. Πολλές φορές το γνωρίζουν όμως αυτό. Θα σου πω λοιπόν πώς το εξηγώ εγώ και θα σου πω τι έχει γίνει. Εμείς όμως ακόμα και για αυτό κάναμε πολλές φορές το εξής. Κρατούσαμε κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη και τα βάζαμε στο δελτίο ειδήσεων της επόμενης ημέρας, το οποίο είναι αντιδημοσιογραφικό μεν, διότι πλέον η ειδησιογραφία επιβάλλει το φρέσκο ψάρι. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην αδικήσουμε το περιεχόμενο της συνέντευξης, το κάναμε λοιπόν. Σωστό. Και το παρουσιάζαμε την επόμενη μέρα. Ο Δήμαρχος λοιπόν παραπονέθηκε ότι δεν παίζουμε όλες τις συνεντεύξεις. Του εξήγησα αυτό το πράγμα. Γέλασε. Είπε ότι δεν το κάνετε και έχω πληροφόρηση. Εγώ του λέω, από πού την έχεις την πληροφόρηση αυτή? Μου ανέφερε ένα όνομα ενός δημοσιογράφου. Δεν σκοπεύω να το αναφέρω αυτή τη στιγμή. Από το δυναμικό έχει... μας. Δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να το πω αυτή τη στιγμή και να εκθέσω. Άλλωστε είναι και προσωπική μου εκτίμηση. Δεν είναι, δεν είναι δεδομένο. Είναι προσωπική εκτίμηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό ήταν, μιλήσαμε εκεί και συνειδητοποίησα ότι εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, σε τρεις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Δήμαρχος Κορινθίων, δεν έχει καλέσει τον Ηλέκτρα. Προσωπικά θα πω ότι αυτό με ενοχλεί μόνο δημοσιογραφικά, ωστόσο δεν με ενοχλεί από εκεί και πέρα καθόλου, διότι θεωρώ ότι αυτός ο οποίος κάνει
είναι ο ίδιος. Δηλαδή, αν νομίζει ο Δήμαρχος ότι μας κάνει κάποια ζημιά στο κανάλι με το να μην μας καλεί στις συνεντεύξεις, καμία ζημιά. Δόξα ο Θεός, θέματα έχουμε να προβάλλουμε. Αρκετά, και πάρα πολλά. Βέβαια. Το να μην προβάλλει ο ίδιος ένα μεγάλο γεγονός μέσα από ένα κανάλι που έχει τη μικρή ή τη μεγάλη τηλεθέασή του, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ο ίδιος πλήττεται, το δικό του έργο πλήττεται σε μια περίοδο μάλιστα που ο ίδιος θέλει να το προβάλλει πολλαπλώς, διότι έχει και τα γνωστά εσωκομματικά ζητήματα. Τώρα, για να το πω πολύ γρήγορα και πολύ απλά, θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει προκύψει από μια κακή πληροφόρηση που έχει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος έχει πληροφορηθεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δημοσιογραφικό χώρο γενικότερα, ότι εμείς του κάνουμε πόλεμο με το να μην του παρουσιάζουμε ολόκληρες τις συνεντεύξεις του. Θεωρείς δηλαδή με το να μην παρουσιάζουμε τις συνεντεύξεις του ότι αυτό το εισπράττει ως πόλεμο ο Δήμαρχος? Ακριβώς. Έτσι του το έχουν παρουσιάσει. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι ο Δήμαρχος, όπως μου είχε πει και εμένα κάποια στιγμή στη χομηθεία που είχαμε, θέλει να έχει διαρκώς κάποιους να τσακώνεται. Εμένα μου είπε κάποια στιγμή πραγματικά ότι εγώ θέλω, μου λέει, για να μπορέσω να λειτουργήσω, να έχω έναν αντίπολο και να τσακώνομαι. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως θα έχεις παρατηρήσει, στα 12-14 χρόνια σχεδόν που είναι δήμαρχος, αυτό το οποίο κάνει πάντα είναι να δημιουργεί κάποιους αντιπάλους. Είχε για μεγάλο χρονικό διάστημα την αντιπαράθεση με τον κύριο Γιώτη. Μετά έκανε εχθρό τον κύριο Τατούλη. Τώρα έχει κάνει εχθρού τον κύριο Χασικίδη. Ότι είναι στο DNA κύριο... του και μόνο ακριβώς, να τσακώνεται. Ακριβώς. Έχει ένα DNA το οποίο τρέφεται μέσα από τους καυγάδες και μέσα από την ένταση. Λίγο υπερβολή το βλέπω αυτό τώρα. Δηλαδή εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, και καλά να βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και να τσακώνεσαι. Εντάξει. Το λέω και εγώ αυτό, αλλά υποτύπου να στείλω με τον Νικολόπουλο. Ότι τον έχω απέναντί μου να τσακώνομαι. Αλλά εδώ δεν μπορεί να το λέει ένας δημοτικός άρχοντας. Έτσι δεν είναι? Και τι να κάνουμε λοιπόν. Εγώ λέω λοιπόν και αυτό, και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω αυτό, και ίσως ήταν λάθος που δεν το είχαμε κάνει και νωρίτερα από την πρώτη στιγμή. Εγώ το λέω αυτό γιατί θέλω να καταλάβει και ο κόσμος, και το είπα χθες και στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί είχαμε τον κύριο Νανόπουλο χθες στο Δελτίο Ειδήσεων, μιλήσαμε μαζί του και συζητήσαμε για αυτήν την συμφωνία που περιέγραψες και εσύ νωρίτερα, και είπα ότι εμείς δεν την έχουμε στο Δελτίο Ειδήσεων, διότι απλά ο κύριος Δήμαρχος δεν μας κάλεσε να είμαστε παρόντες. Από τη στιγμή που δεν μας κάλεσε να είμαστε παρόντες, και αυτό είναι και μια σαφής εντολή που έχω από την διοίκηση του σταθμού, ότι όπου δεν σε καλούν δεν δίνεις καμία σημασία. Όπου μας, είναι αυτό που λένε, όπου με καλούνε πάω, όπου δεν με καλούνε δεν πάω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά ένας δημοτικός άρχοντας, ένας δήμαρχος ρε παιδί μου, να κάνει διάκριση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να καλεί τα 4, 5, 6 πόσα είναι και να βγάζει στην άκρη το λόγο. Μέρη, δεν μπορεί να μας το ήταν, πει. Μέρη, αυτό θα ήταν αδικαιολόγητο, ακόμα και αν εμείς ήμασταν απέναντί του και του κάναμε πόλεμο. Μα κάθε φυσικά, μέρα, ακόμα και, στιγμή, ακόμα και λοιπόν, ορθόδοξο πόλεμο. Τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι, πόλεμος δεν υπάρχει, και κάθεσαι και του εξηγείς ότι ξέρεις τη συνέντευξη που δεν μπορώ να τη βάλω ολόκληρη. Ποιο κανάλι τη βάζει ολόκληρη? Δεν γίνεται. Υπάρχουν κανάλια που τη βάζουν ολόκληρη, και αυτά είναι τα κανάλια τα οποία ο ίδιος Δήμαρχος θεωρεί ότι τον στηρίζουν και τον βοηθούν, και για αυτό το λόγο είναι μια χαρά μαζί τους και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κανάλι να παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ το Δήμαρχο. Έτσι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν σε ένα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση, γιατί όλοι έχουμε περάσει από τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης, να παίζουμε 20 λεπτά τη συνέντευξη τύπου. Τον προκάλεσα και τον προκαλώ ακόμα να έρθει και να μου πει ποια ημερομηνία έδωσε συνέντευξη και να δούμε αν την παίξαμε ή δεν την παίξαμε. Αν ήμασταν παρόντες ή αν δεν ήμασταν. Αν αφιερώσαμε, όχι 3 λεπτά που λες είναι το δελτίο, το σωστό θέμα. Παίζαμε 7 και 8 και 10 λεπτά κάποιες φορές τη συνέντευξη, γιατί είχε πράγματα να πει και τα έλεγε. Αλλά μέχρι 10 λεπτά που είναι υπερβολή, εντάξει ρε φίλε. Δεν γίνεται να γίνει κάτι παραπάνω. Να υπάρχει και ένα όριο και στην αντίληψη του πώς είναι η δημοσιογραφία. Τώρα αν κάποιοι για να κάνουν πλάτες στο Δήμαρχο, μπορεί να του παίζουν ολόκληρο τις συνεντεύξεις και να κάνουν ολόκληρο το κανάλι τους, να το έχουν μονοθεματικά. Για να παίζει, Γιώργο, για να παίζει ολόκληρη συνέντευξη τύπου, υπάρχουν και τα site, υπάρχουν και, αλλά σε έναν τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να παίζει. Αυτό είναι πάγια τακτική των τηλεοπτικών μας καναλιών. Δεν μπορούν να παίζουμε μισή ώρα μέσα στο δελτίο τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχουν τα sites που μπορεί να δίνει τις συνεντεύξεις και να παίζουν. Αλλά επίσης κάτι επανάληψη που είπα, θέλεις να τα πεις μισή ώρα. Έλα, μισή ώρα να κάνουμε ένα παράθυρο. Ωραία, ένα τηλεοπτικό παράθυρο, ωραία, να κάνουμε παράθυρο, μια συζήτηση. Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Δεν ήρθε. Ήρθε μία φορά πολλές φορές. Τον είχα καλέσει και τότε που είχε την αντιπαράθεση με την κυρία Νικολάου και τον κύριο Πατούλη.
δεν ήθελε να έρθει μόνος του, ήθελε να έρθει μόνο αν ήταν και ο ίδιος ο κύριος Στατούλης. Κάποια στιγμή μάλιστα μου είχε πει θα έρθω αν είναι η κυρία Νικολάκου, μετά μου είπε θα έρθω μόνο αν είναι ο κύριος Στατούλης. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί ανέκαθεν και με τον παλιό Ηλέκτρα είχε καλές σχέσεις ο πνευματικός, ο κύριος Δήμαρχος, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα. Κάτι που να. Εντάξει, δεν και αφορά, εκείνος να βάλει ναι, λίγο νερό κάτι. Στο κρασί του και. Εντάξει. Είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ με κάποιους από αυτούς τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Δεν έχουν προηγούμενο. Εσύ τα έχεις ζήσει. Όχι, δεν τα έχω ζήσει. Γι' αυτό και εγώ εκπλήσωμαι. Και γι' αυτό σε φώναξα να το κουβεντιάσουμε. Ωστόσο, ξαναλέω πάλι και προκαλώ. Εάν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, αποδεδειγμένα όμως πρόβλημα, διότι το να λες ότι δεν μου βάζεις όλη τη συνέντευξή μου δεν μπορεί να είναι πρόβλημα. Είναι προφανώς ότι είναι μια πρόφαση εναμαρτίες. Προφάσεις εναμαρτίες είναι. Δεν μπορεί να είναι ένας λόγος να αποκλείεις ένα κανάλι επειδή δεν σου βάζει ολόκληρη τη συνέντευξη ή επειδή πάζει αποσπάσματα. Είναι σαφές. Εάν Γιώργο είναι αυτός λόγος, πραγματικά εγώ Δεν μπορεί να είναι τώρα. Δεν είμαστε τρελοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτός. Είναι κάποιος άλλος λόγος. Έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος θα περίμενε κανείς. Εγώ και αυτό έχω να πω επίσης, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει, έχει διοικήσει το Δήμο, δύο τετραετίες, 4 και 4, 8, και παίρνει και άλλη μία τρίτη θητεία για 5 χρόνια, περιμένεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηρεμήσει, έχει ταχυβρεί με τον εαυτό του, έχει χαλαρώσει, έχει καταλάβει ότι έχει γίνει αποδεκτός από την κοινωνία και κοιτάει να κλείνει πληγές αντί να ανοίγει. Εδώ βλέπουμε ότι τον τελευταία θητεία του ο Δήμαρχος έχει ανοίξει πληγές ακόμα και με τους ίδιους τους δικούς του ανθρώπους. Βλέπεις ότι φεύγουν οι άνθρωποι του από κοντά που ήσαν στήριγμά του τόσα χρόνια. Τι να πει κανείς από εκεί πέρα. Όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα τώρα, περιμένουμε να εξηγήσουμε εμείς. Όταν έχει έρθει σε μια κατάσταση, έχει πλακωθεί με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μαζί του από την πρώτη μέρα που κατέβηκε στην αυτοδιοίκηση, περιμένουμε να εξηγήσει γιατί τσακώνεται με τον Ηλέκτρα. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, αυτό που μου γράφει, που μου λέει η Εύη εδώ. Λοιπόν, Γιώργο, πραγματικά σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου, γιατί αυτά, εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να εξηγήσω μερικά πράγματα. Ναι. Πώς εγώ, το βλέπεις εγώ λέω εσύ, ότι αν μας ξανακαλέσει, αν μας καλέσει ο Δήμαρχος, θα πάμε. Όσο δεν μας καλεί, δεν πάμε. Από τη και στιγμή, δεν πρόκειται λοιπόν, ούτε να τον παρακαλέσουμε να μας καλεί, ούτε τίποτα. Προχθές ούτε θέλω να μου τα εξηγήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Προχθές έγινε πάλι μια συνέντευξη τύπου, αλλά ήταν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι εκεί, δεν ήταν μόνος του. Ήταν και οι άλλοι δήμαρχοι της. Ναι, αλλά επειδή ήταν ο αμφιτρίωνας της συνέντευξης, πάλι δεν μας είχε καλέσει. Δεν μας είχε καλέσει. Πάλι δεν μας είχε καλέσει. Μάλιστα. Σου ξαναλέω πάλι. Δεν με απασχολεί. Κοίταξε, άμα δεν απασχολεί εσένα, δεν απασχολεί και εμένα βεβαίως. Είναι πρόβλημα δικό του. Αυτό θέλει να προβάλλει το έργο του. Όχι εγώ. Ξαναλέω πάλι ότι δόξα τω Θεώ, θέματα έχουμε. Θεωρώ σωρό. Λοιπόν εν κατακλείδη ότι αναφέρομαι. Εντάξει, τώρα ήταν η αιτία και αφορμή ο κύριος Πνευματικός, αλλά θεωρώ λοιπόν πως αν κάποιοι θεωρούν λοιπόν ότι τα κανάλια μας πρέπει να ξεχωρίζουν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα κανάλια γιατί έχουν κάποιο λόγο, καλό είναι να μας το πούνε ότι ξέρεις. Αλλά δεν είναι σωστό όμως τη στιγμή που είμαστε ο τύπος. Να σου το πω κάτι μέρη τώρα. Να γιατί κάνουν αυτή τη διάκριση. Με τρώει. Εγώ δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να πω δημόσια πράγματα τα οποία γνωρίζω, διότι δεν μπορώ να τα στοιχειοθετήσω. Βλέπω όμως το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η συμπεριφορά, η συγκεκριμένη, απέναντι σε άλλα μέσα ενημέρωσης τα οποία του κάνουν πόλεμο. Έτσι είναι ταγμένα, δηλωμένα, ταγμένα και δηλωμένα στο πλευρό άλλων υποψηφίων. Τα κανάλια αυτά και τα blog αυτά, και δεν είναι κανάλια, υπάρξει παρεμηνία. Τα άλλα μέσα ενημέρωσης, όχι κανάλια, ξαναλέω πάλι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και καλούνται και δίνουν συχνά την παρουσία τους και την επόμενη μέρα γράφουν είτε ειρωνικά άρθρα, είτε ανεβάζουν βιντεάκια ειρωνικά και περίεργα, κριτικά. Και εκεί πώς αντιδρά. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εγώ σου λέω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει άλλου τύπου δάκτυλος σε αυτήν την ιστορία, ο οποίος έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης ευρύτερα και τον Ηλέκτρα συγκεκριμένα. Ο Ηλέκτρα για κάποιους λόγους έχει αρχίσει να ενοχλεί. Ένας τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα full πρόγραμμα ενημερωτικό. Έχει ένα full πρόγραμμα από εκπομπές γεμάτες. Έχουμε μια σούπερ τηλεοπτική σειρά, η οποία σαρώνει σε τηλεθεάσεις. Έχουμε τρεις εκπομπές τηλεοπτικές, δελτίο μεσημεριανό ειδήσεων, ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων,
ένας, δεν υπάρχει λόγος να αλλάζει αν θέλει να ενημερωθεί για πράγματα, ακόμα και να πάει και σε, και να πάει και σε μεγάλα κανάλια. Γιατί συνεργασία με το ΑΡΤ που έχει γίνει τα τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες, είναι προφανές ότι έχει εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο την δυναμική του Ηλέκτρα. Σωστά. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε πάρα πολύ καλά από τον χειμώνα και μετά, που θα υπάρξουν και περαιτέρω αλλαγές στο και κανάλι. Εκπομπές, άρα βεβαίως. Λοιπόν είναι προφανές ότι η Ηλέκτρα έχει ενοχλήσει και έχει ενοχλήσει και το πολιτικό αυτοδιοικητικό σύστημα και το σύστημα των μέσων ενημέρωσης εδώ ευρύτερα. Αυτά και ο νοών νοήτο. Λοιπόν, σε αφήνω εδώ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι. Εγώ πιο πολύ σε φώναξα ειδικά γι' αυτό, γιατί πραγματικά με εξέπληξε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση. Το μπαλάκι είναι στο, εμείς, γι' αυτό, στο πεδίο του Δημάρχου. Γι' αυτό τα είπαμε τώρα εδώ. Από εκεί και πέρα ο κύριος Πνευματικός πρέπει να το δει διαφορετικά. Να το δει έτσι όπως πρέπει να δει ένας σωστός δήμαρχος όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εδώ εμείς δεν είμαστε για να παίζουμε. Είμαστε για να μεταφέρουμε τις ειδήσεις. Είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο και ραδιοφωνικά και εμείς και τηλεοπτικά εσείς. Δεν είναι να λέμε ψέματα, ούτε να κατηγοράμε τους μεν ή τους δε. Είναι να λέμε την αλήθεια. Όχι, αυτό που εσύ. Προσωπικά εμένα, αυτό που δεν μπορεί ποτέ κανείς να μου πει 25 χρόνια δημοσιογράφος είναι ότι έχω πει ψέματα ή ότι έχω αδικήσει κάποιον. Ακριβώς. Τουλάχιστον σκόπιμα, γιατί εντάξει, χαλαρά ή χωρίς να το θέλω μπορεί κάποιον όντως να τον έχω αδικήσει, αλλά σκόπιμα ποτέ. Και ξαναλέω πάλι, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ προκαλώ να μας πει ο Δήμαρχος Κορινθίου πότε τον αδικήσαμε, σε ποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εκεί πέρα να ζητήσουμε συγγνώμη αν τον έχουμε αδικήσει κάπου. Ακριβώς, και η συγγνώμη γι' αυτό είναι. Νομίζω, αλλά νομίζουμε ότι δεν έχουμε σφάλει σε κάτι. Και με τη συζήτηση νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και με τον διάλογο. Και έτσι. Όχι να κλείνουμε την πόρτα έτσι, έτσι γιατί δεν σας γουστάρω. Έτσι. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο τηλεοπτικό και σου. Να τα λέμε για γενικό. Να τα λέμε, εντάξει. Σου άρεσε το. Όχι, ξέρεις τι, θέλω να τα λέμε καμιά φορά και με συνταγές. Εγώ είμαι και τις μαγειρικές. Τις έχω κόψει εδώ και δύο μήνες. Αρχίσαμε και παχαίναμε. Από το Σεπτέμβριο πάλι λοιπόν που θα ξαναπούμε σε χειμώνα. Έτσι. Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. 98,8.